Ο Γεωργιάδης εκτέλεσε το φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Σάντορ Τόρκελε. Εκτός και αν έχει βρει η μπάλα σε κεφάλι παίκτη της Λάρισσας, θα το ξαναδούμε στο replay. Βλέπετε τον κόσμο που πανηγυρίζει στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Για να δούμε εδώ. Ο Γεωργιάδης. Η μπάλα στο κεφάλι του Κόσλεϊ, νομίζω. Ναι, άρα έχουμε αυτό γκολ. Δεν είναι σκόρερο ο Τόρκελε. Όπως σε πρώτο χρόνο σας είπα. Με το αυτογκόλ του Κόσλεϊ, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο λεπτό προηγείται 1-0 της Λάρισσας. Νταμπίζας. Αλλάζει με τον Βασιλά. Προσπαθεί να βρει τον Αλονεύτη. Μενετίδης. Σέντρα. Μπαίνει και κερδίζει την κεφαλιά. Γκολ 1-1. Με τον Φωτάκη η Λάρισα. Τον βλέπετε εδώ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, καθώς υπήρξε ασυνεννοησία εκεί μεταξύ των αμυντικών των γηπεδούχων. Και ο Φωτάκης σοφαρίζει στο 49 για τη Λάρισα. Πανηγυρισμοί των παικτών της Θεσσαλικής ομάδας. Και ο Φωτάκης, ενώ ξαναβλέπετε, σέντρα από τον Βενετίδη. Ο Ίντιο, αντί να πάει προς την μπάλα για να αποκρούσει, τραβιέται προς τα πίσω. Δεν αφήνει την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη ο Φωτάκης, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει. Εποφελούμενος από την αδράνεια, το λάθος του Βραζιλιάνου. Το φάουλ που κέρδισε η Λάρισα θα εκτελέσει τώρα ο Φωτάκης. Σε καλή θέση ο Φέρστερ, 2-1 οι φιλοξενούμενοι. Στο 54, σε διάστημα 5 λεπτών, η Λάρισα πετυχαίνει 2 τέρματα. Εντελώς μόνος ο Φέρστερ, σε αυτή την περίπτωση 2 ολέθρια σφάλματα από την άμυνα του ΠΑΟ και η Λάρισα μπροστά με τον Φέρστερ να κάνει το 2-1. Εδώ πάντως των φιλοξενούμενων που πανηγυρίζουν για αυτό το γκολ του Φέρστερ και ξαναβλέπετε. Η εκτέλεση του φάουλ και δείτε, ο Φέρστερ μόνος, ανενόχλητος, κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Φερνάντες, ο οποίος κινείται εκεί μεν στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν καταφέρνει να κάνει απολύτως τίποτα. Δείτε, εντελώς μόνος ο Φέρστερ. 2-1 η Λάρισα, με ένα εκρηκτικό 8 λεπτό στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου από το ξεκίνημα και ένα 5 λεπτό. Κατά το οποίο πέτυχε 2 τέρματα. Μουμίν. Μιέτσελ. Ο Μπαχράμις. Ο Βασιλά. Μπαχράμις τώρα για τον Φωτάκη. Σε μία ακόμη αντεπίθεση Λάρισα από τις πολλές στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Για να βγει ο Φερνάντες, αλλά ξαναγύρισε. Η πάσα και το γκολ από τον Κόσλεϊ. Η πάσα από τον Αλονεύτη. 3-1 η Λάρισα στο 68. Η Λάρισα που με αυτές τις αντεπιθέσεις καταφέρνει συνεχώς πλήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Φάνηκε ξεκάθαρα στα 2 πρώτα γκολ που δέχτηκε. Και τώρα ένα 3ο σε αντεπίθεση στο 68 από τον Κόσλεϊ. Η Λάρισα δημιουργεί ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για να πάρει το διπλό στην Τούμπα. Ξαναβλέπετε. Η πάσα στον Αλονεύτη. Ο Αλονεύτης, ο οποίος γυρίζει τώρα. Ο Κόσλεϊ εκεί δεν μπορεί βεβαίως να κάνει απολύτως τίποτα ο Φερνάντες. 3-1 για τους φιλοξενούμενους. Ενώ όσο εμείς βλέπαμε τα replay και εξακολουθούμε να βλέπουμε, κίτρινη κάρτα, από ό,τι μου έλεγε ο Κωστής Μπότσαρης, είδε παίκτης του ΠΑΟΚ. Ποιος, Κωστή? Ο Σωτήρης Μπαλάφας, επειδή στο ξεκίνημα της φάσης έκανε την προβολή για να την σταματήσει, ανέτρεψε τον Μπαχράμι. Ο κύριος Κουφίτσας άφησε το πλεονέκτημα και μετά την ολοκλήρωση της φάσης με την επίτευξη του γκολ για την Λάρισα, έδειξε την κίτρινη κάρτα στον μέσο του ΠΑΟΚ. Ο Μπαχράμις, ο οποίος τώρα σηκώθηκε και σιγά σιγά, αφού του έχουν δοθεί και οι πρώτες βοήθειες, βγαίνει εκτός γηπέδου. Λογικά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, θα το δούμε σε λίγο να επιστρέφει. Μάλιστα. Πάντως η Λάρισα
έχει δημιουργήσει, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, εξαιρετικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάρει το διπλό στην Τούμπα.